Ωραίο πακετάκι. Για να δούμε όμως τι λέει και από κοντά. Τι είναι, ρε βία. Εγώ με το φακό θα τα ανοίξω το πακέτο. Τι φάση. Για το project αυτό θα χρειαστούμε μολύβι, ένα κατσαβίδι, πιάστρο από ένα μικρόφωνο, ένα κοπίδι, μία πένσα, μία λεντοτενία ψυχρού φωτός, μία ταινία, μία ανακλαστική ταινία που αντέχει υψηλές θερμοκρασίες, ριζόχαρτο, σύρμα, ένα ψαλίδι, ένα καπάκι από κουτί παπουτσιών, όσο πιο μεγάλο τόσο πιο καλά, ένα κομμάτι μακετό χαρτό για να μπει στην πλάτη του κουτιού και πιστόλι σιλικόνης με υγρή σιλικόνη. Αφού αποσυναρμολογήσουμε τη βάση του μικροφόνου, παίρνουμε το κάτω μέρος και το τοποθετούμε στο χαρτόνι μας, στο κουτί από τα παπούτσια, προκειμένου να δούμε πού θα είναι η βάση που θα στηρίζει όλο το φωτιστικό. Και σημαδεύουμε δύο τρύπες πάνω και κάτω στο χαρτόνι για να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έπειτα, αφού πάρουμε το κουτί από τα παπούτσια, κόβουμε ό,τι περισσεύει και με το ψαλίδι μας δίνουμε τριγωνικό σχήμα στα πλαϊνά του, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια καλύτερη επιφάνεια αντανάκλασης για το φωτιστικό μας. Παίρνουμε την ταινία και συναρμολογούμε το κουτί εκεί που το κόψαμε, προκειμένου να το κάνουμε όσο πιο στιβαρό γίνεται και να του δώσουμε σχήμα. Παίρνουμε την αλουμινοτενία και την τοποθετούμε σε λωρίδες η μία δίπλα στην άλλη στον πάτο του καπάκιου. Αυτό το κάνουμε για να πετύχουμε μέγιστη αντανακλαστικότητα και να καταφέρουμε να μονώσουμε θερμικά το καπάκι μας από τη θερμότητα που μπορεί τυχόν να βγάζουν οι λιχνίες. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, όπως να τοποθετήσουμε κάποιο φύλλο αλουμινίου. Η συγκεκριμένη ταινία, επειδή θα ρωτήσετε, είναι ταινία με την οποία μονώνουμε τα κενά στα αμπουριά της σόμπας.
κολλάμε το μακετόχαρτο στη πλάτη του καπακιού για να πετύχουμε καλύτερο κράτημα όταν θα βάλουμε το φωτιστικό μας στη βάση. Αφού πάρουμε τη λεπτοτενία, την ξεδιπλώνουμε και την κολλάμε όσο καλύτερα γίνεται πάνω στο καπάκι μας. Αυτό το κάνουμε με προσοχή προκειμένου να μην αφήσουμε πολλά κενά και τα φώτα να εισαπέχουν μεταξύ τους το ένα από το άλλο. Προσέχουμε το καλώδιο της τροφοδοσίας να βγαίνει από την τρύπα που αφήσαμε για να μπει η βάση του βραχίων. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε πιο εύκολα και πιο πρακτικά. Συναρμολογώ τη βάση του μικροφόνου επάνω στο κουτί με μία βίδα. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους. Αρχικά γιατί έχω αρκετά τέτοια κομμάτια τα οποία μου περισσεύουν. Έπειτα είναι αρκετά εύκολο να το συναρμολογήσω όπως βλέπετε μόνο με μία βίδα. Και κατά τρίτον είναι εύκολο να βιδωθεί και πάνω σε ένα βραχείο να είσαι μία βάση στήριξης μικροφόνου. Οπότε μπορεί να μείνει σε απόσταση από το γραφείο και να μπορείς να το χειριστείς όπως θες. Παίρνω το ριζόχαρτο και αφού σχεδιάσω επάνω το πλαίσιο του κουτιού, το κόβω και με μία ταινία ή ένα σελοτέιτ το κολλάω γύρω από το κουτί. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνω καλύτερη και πιο αποτελεσματική διάχυση του φωτός.